Καλημερίζουμε σήμερα τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Κωνσταντίνο Βασιλείου, διότι όπως κάθε χρόνο Eurobank επισκοπεί με επίκεντρο την Κρήτη και ενδυναμώνει τις επαφές. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, ελπίζω και εσείς. Θέλω πριν έρθουμε σε αυτό καθ' αυτό το πακέτο να σας ρωτήσω κάτι που ως ένας από τους κορυφαίους στο χώρο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορεί, φαντάζομαι το αναλύεται, σας προβληματίζει και εσάς. Πόσο κινδυνεύει η ελληνική οικονομία από ένα γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι σίγουρα οποιοδήποτε conflict παγκόσμιο δεν είναι σίγουρα καλό. Όλες οι οικονομίες θέλουν να υπάρχει σταθερότητα. Από εκεί και πέρα η ελληνική οικονομία νομίζω αυτή τη στιγμή έχει την πορεία της, έχει μια θετική πορεία. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, ένα παγκόσμιο conflict το οποίο θα επηρέαζε κυρίως το τουριστικό, την τουριστική κίνηση, σίγουρα θα επηρέαζε αρνητικά και την ελληνική οικονομία. Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο κάποιος να κάνει προβλέψεις μια τέτοια σύγκρουση, τι διαστάσεις θα έχει και πώς θα επηρέαζε και την Ελλάδα. Σας ρώτησα γιατί προφανώς κάνετε εκτιμήσεις και αναλύσεις και διαχειρίσεις ρίσκων, με την έννοια ότι, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, η χώρα μας είναι μία από τις χώρες με ιδιαίτερη έκθεση, να το πω έτσι, σε καθαρές εισαγωγές πετρελαίου και μάλιστα από τις επίμαχες περιοχές, αν πούμε ότι έχουμε γενικότερη ανάφλεξη. Αυτό δεν σημαίνει μόνο τη θέρμανση που μπορεί να σκέφτεται ο ακροατής, μπορεί να σημαίνει ακόμη και κόστος για τις βιομηχανίες και ό,τι παράγουν. Και είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι ότι είστε σε γρήγορση, Εντάξει, είμαστε σε λογική εγρήγορση. Νομίζω ότι πια η χώρα στο θέμα της ενέργειας πρώτον και κύριον έχει αρχίσει και απεξαρτοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή ενέργειας με ορυκτό πλούτο. Το γνωρίζετε και πολύ καλά και είναι γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ενέργειας σήμερα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι κατά μέσο όρο, βλέποντας τις προβλέψεις τα επόμενα 2 χρόνια, η παραγωγή από μονάδες ορυκτού πλούτου δεν ξεπερνάει το 30% στο μείγμα της ενέργειας. Ένα αυτό. Πέρα από αυτό, οι πιο πολλές μονάδες πια είναι μονάδες φυσικού αερίου. Η χώρα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και στα ντέπος που υπάρχουν, η ΔΕΣΠΑ, αλλά και το FSRU που έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε μπορεί να φέρεις LNG και από τις χώρες του κόλπου, το οποίο βεβαίως μπορεί να έχεις κάποια θέματα στο πόσο γρήγορα θα το φέρεις, αλλά και φυσικά από την Αμερική μέσω shale gas. Άρα δεν λέω ότι δεν είμαστε γρήγορση, προφανώς δεν λέω ότι δεν μας απασχολούν όπως και όλο τον κόσμο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά σίγουρα η χώρα κάνει τον προγραμματισμό της έτσι ώστε να διαχειριστεί μια τέτοια λογική κατάσταση με σωστό τρόπο. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από το κυρίως αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης, είναι μια είδηση που έρχεται από το διεθνούς κύρους αμερικανικό περιοδικό, το Global Finance, το οποίο απένιμε, έτσι έγινε γνωστό χθες, το βραβείο της καλύτερης ψηφιακής τράπεζας για ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη και για το 24, για πέμπτη δηλαδή χρονιά, στην Eurobank. Και μάλιστα διαβάζω εδώ, αναδείχθηκε ως η καλύτερη ψηφιακή τράπεζα για ιδιώτες στην Ελλάδα, καλύτερη ψηφιακή τράπεζα για επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Άρα εδώ, και μάλιστα έχει και κατατάξεις επιμέρους που αφορούν ιδιώτες, καλύτερη τράπεζα για παροχή online προϊόντων, τράπεζα με τον καλύτερο σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη στην Ελλάδα, καλύτερη τραπεζική εφαρμογή, καλύτερη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοιχτής τραπεζικής καινοτομίας και μετασχηματισμού. Τι σημαίνουν όλα αυτά όταν γίνονται
η απονομή, δηλαδή η επιλογή τελικά και η ανάδειξη, γίνεται από ένα από τα κορυφαία του διεθνούς κύρους περιοδικά και μάλιστα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σημαίνει ότι χωρίς να μου επιτρέψετε να πω να πανηγυρίζουμε και να κομπάζουμε, ότι οι τεράστιες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει, θα έλεγα, τα τελευταία 7-8 χρόνια με συνέπεια και συνέχεια αποδίδουν καρπούς, γιατί κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, όπως και οι άλλες ελληνικές τράπεζες και οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Άλλωστε, οι επενδύσεις που έχουμε κάνει προς την ψηφιακή τραπεζική, το οποίο είναι αυτό το οποίο απαιτούν και ζητάνε και οι πελάτες μας σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που έχουμε παρουσία, αποδίδουν καρπούς και αναγνωρίζονται από τους πελάτες μας πρώτα απ' όλα, αλλά αναγνωρίζονται και από διεθνείς οργανισμούς που συγκρίνουν το προϊόν και το offering το οποίο έχουμε εμείς στο Eurobank σε σχέση με άλλες τράπεζες. Και αυτό μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι θα συνεχίσουμε με μεγάλη προσήλωση και συνέπεια προς αυτό το δρόμο. Θα έλεγα ότι στο κομμάτι της ψηφιακής τραπεζικής όχι απλά δεν μειώνουμε τις επενδύσεις, αλλά τις αυξάνουμε. Είμαστε και σε περίοδο budget τώρα και κατάρτισης στρατηγικής. Έχουμε αποφασίσει ότι θα επενδύσουμε ακόμα παραπάνω, έτσι ώστε να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, δεν είναι αυτός ο σκοπός η βράβευση. Εμάς αυτός ο σκοπός είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε συνεχίζουμε και επενδύουμε πάρα πολύ σημαντικά κεφάλαια και resources προς αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το τεχνολογικό κομμάτι. Ένα στατιστικό στοιχείο, είναι πραγματικό στοιχείο. Στην Ελλάδα πια είμαστε στην Eurobank Ελλάδος γύρω στους 6.000 συναδέλφους άμεσα στην τράπεζα, χωρίς να βάζω στην εξίσωση τους συνεργαζόμενους. 1.600 άτομα περίπου είναι στο IT, άρα και στο digital, άρα σχεδόν πια το 1/3 του προσωπικού της τράπεζας είναι στο IT και το digital. Αυτό δείχνει και λίγο πώς έχει αλλάξει η τραπεζική, ακολουθώντας βέβαια τις ανάγκες και τις συνήθειες του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε αρχίσει και πειραματιζόμαστε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τίθεται θέμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη για όλους μας θα παίξει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μελλοντικά και σε back office δουλειές και σε front office δουλειές, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη θέλει λίγο προσοχή πώς θα την αξιοποιήσεις και εσωτερικά στην τράπεζα αλλά και για τους, και για τους πελάτες σου. Άρα εμάς η στρατηγική μας πάντα είναι ότι ακολουθούμε πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις, αλλά δεν βιαζόμαστε να κάνουμε άγραμπα, να το πω έτσι, κάποιες κινήσεις, γιατί θέλουμε να σιγουρευτούμε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, τράπεζες πάνω απ' όλα σημαίνει αξιοπιστία απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους που συνεργάζονται με τις τράπεζες. Άρα θέλουμε να κάνουμε δυναμικά, καινοτόμα, αλλά σταθερά και προσεκτικά βήματα. Άρα η απάντηση είναι ξεκάθαρα ότι το κοιτάζουμε, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Έχουμε φτιάξει και μια ειδική μονάδα μέσα στην τράπεζα που παρακολουθεί τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κοιτάζουμε λύσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες για μας και τους πελάτες μας, αλλά κινούμαστε με σταθερά και προσεκτικά βήματα. Κύριε Βασιλείου, επειδή κάθε χρόνο σε αυτά τα ειδικά ένθετα του 1984 κάνουμε, έτσι πιστεύω εγώ, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση έξω από το κουτί, θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτό που είναι το κυρίως αντικείμενο του σημερινού ειδικού ένθετου. Να μιλήσουμε λίγο για την Κρήτη και τα μεγάλα έργα. Τα έργα, τις επενδύσεις που μετασχηματίζουν την περιοχή, είναι ένα ερώτημα αυτό στο οποίο θέλω να μας πείτε τη δική σας οπτική. Η Κρήτη υπολοιπόνταν πάντα σε έργα και προσπαθεί να καλύψει, λέμε εδώ στο νησί, πάρα πάρα πολύ γρήγορα πάρα πολύ χαμένο χρόνο. Υπάρχει ένα πακέτο έργων στο οποίο η τράπεζα έχει εμπλοκή. Είναι ο βόρειος οδικός άξονας,
είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπως και η αναβάθμιση του αεροδρομίου στα Χανιά, είναι η επένδυση στις Γούρνες, στην πρώην Αμερικανική βάση, είναι το υβριδικό έργο στο Αμάρι του Ρεθύμνου, που επιχειρείται εκεί η αποταμίευση ενέργειας από ΑΠΕ, και φυσικά είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος. Όπως πάντα, είστε τρομερά ενήμερος, τα γνωρίζετε καλύτερα, και από εμάς που σχεδιάζουμε την εμπλοκή μας και την συνεισφορά μας στα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Νομίζω τα θέσετε πάρα πολύ σωστά. Αυτά είναι τα πολύ μεγάλα έργα στην Κρήτη. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Νομίζω το Καστέλι είναι το πρωταρχικό στην περιοχή του Ηρακλείου, γιατί το 2025, όπως γνωρίζετε, οι άνθρωποι κινούνται αεροπορικώς. Άρα, ειδικά σε ένα χώρο και σε ένα τόπο όπως η Κρήτη, που είναι ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός προορισμός όλης της χώρας από πλευράς τουριστικών αφήξεων, σύμφωνα με τα στοιχεία μας είναι περίπου το 20% όλων των τουριστικών αφήξεων της χώρας, άρα και η οικονομία της Κρήτης αλλά και η οικονομία της χώρας εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό. Το να έχεις ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό βοηθάει και το θέμα του τουρισμού στα ξενοδοχεία, αλλά βοηθάει και άλλα πράγματα, νομίζω τα έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, τα οποία εγώ τα πιστεύω ακράδαντα. Βοηθάει στο να αυξηθεί, κατά τη γνώμη μου, μελλοντικά ο πληθυσμός της Κρήτης, όχι μόνο από Έλληνες και Κρητικούς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί παρεπιπτόντως, πλέον σε απασχολεί πάρα πολύ δημογραφικό, η Κρήτη είναι χρυσό παράδειγμα, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας όπου αυξάνεται ο πληθυσμός αντί να μειώνεται, αλλά και από ανθρώπους που θα έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα και στην Κρήτη εκτός Κρήτης και θα έχουν είτε δεύτερη κατοικία, είτε γιατί όχι, και την πρώτη τους, κατοικία. Άρα το αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα για τον οδικό άξονα, νομίζω όσοι ζείτε στην Κρήτη καθημερινά το ξέρετε καλύτερα από εμάς την αναγκαιότητα. Δυστυχώς το ξέρουμε, κύριε Βασιλείου, με αίμα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ελάτε. Το καλό είναι ότι ο ΒΟΑΚ νομίζω θα προχωρήσει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τουλάχιστον έχει ανακηρυχθεί, όπως ξέρετε, ο προτιμητέος παραχωρησιούχος. Ξέρω και από την κυβέρνηση, γιατί πρόσφατα είχαμε και κάποιες συναντήσεις, γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να προχωρήσει πολύ γρήγορα το έργο. Απ' την άλλη όμως είναι ένα αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο έργο, το οποίο, χωρίς να ξέρω ακριβώς το σχεδιασμό, θα δίνονται τμηματικά τμήματα του έργου, αλλά θα ολοκληρωθεί λογικά το 2028, το 2029. Οπότε χρειάζεται λίγο υπομονή να έχουμε έναν πραγματικά υπερσύγχρονο δρόμο στην Κρήτη. Τώρα, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης προχωράει. Θεωρώ ότι μέσα στο 2025 το έργο θα παραδοθεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε πει πολλές φορές για το πρασίνισμα του νησιού, και επίσης θεωρώ θα δημιουργήσει και ευκαιρία επενδύσεων στο νησί γύρω από το κομμάτι της ενέργειας, και όχι μόνο. Θα μπορούσαν στο νησί, για παράδειγμα, να γίνουν data centers, τα οποία δεν νομίζω ότι περιβαλλοντολογικά δημιουργούν κανένα πρόβλημα, που σήμερα είναι αδιανόητο να γίνει, γιατί δεν υπάρχει η ενέργεια και η δυνατότητα σύνδεσης τέτοιων data centers. Τώρα, το αναβάθμιση του αεροδρόμου Χανίων, έτσι κι αλλιώς την υποχρέωση Fraport, αυτό θα γινότανε. Το μικρό ελληνικό νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο. Είναι καλό πάντα να συζητάμε με ρεαλισμό. Είναι κάτι που θα προχωρήσει και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω θα το δούμε, θα έλεγα εγώ, ολοκληρωμένο στα επόμενα 6-7 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα ξεκινήσει, θεωρώ, σύντομα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε ολοκληρωμένο άμεσα. Τώρα, στο θέμα στο Αμάρι, αυτά είναι σύνθετα έργα. Πρέπει στην αδειοδότησή τους, αλλά νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο
Και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας φυσικός τρόπος, χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά το περιβάλλον, γιατί το νερό της λίμνης που θα υπάρχει εκεί πέρα θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει κάτω χωρίς να χάνεται ουσιαστικά νερό, έτσι ώστε να γίνει energy storage, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την χώρα. Τώρα στα ξενοδοχεία υπάρχουν αρκετά projects τα οποία και εμείς βλέπουμε και οι άλλες τράπεζες κάνουν, και το καλό είναι το βλέπουμε παντού στην Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα και στη Βόρεια Κρήτη, αλλά τελευταίως βλέπουμε και αρκετά projects στην Νότια Κρήτη. Οπότε νομίζω έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό στο νησί. Αν σας ζητούσα να το ποσοτικοποιήσετε με αριθμούς, τι θα μας λέγατε για την Κρήτη, πάντα μιλώντας έτσι? Καλή ερώτηση. Για την ποιο είναι η ερώτηση, είναι ποιο είναι το σύνολο του ποσού των έργων ή για την Eurobank συγκεκριμένα? Για την Eurobank συγκεκριμένα. Κοιτάξτε να δείτε, αν βάλετε τα μεγάλα έργα είναι της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων, θα έλεγα, μέσα στην επόμενη πενταετία, και ότι η Eurobank ευελπιστεί, και πιστεύω κάτι παραπάνω από ευελπιστεί, ότι θα έχει τουλάχιστον το 1/4 αυτών των έργων, μόνο και μόνο αυτά τα έργα είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στα ξενοδοχεία, μόνο και μόνο τα ξενοδοχεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει με τους πελάτες μας και είναι σε διαδικασία που ξεκινά είτε η κατασκευή τους, είτε σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες πολύ σημαντικές ανακαινήσεις και θα έλεγα σχεδόν πλήρη μεταβολή των ξενοδοχείων. Αυτές είναι, και αυτό θα έλεγα, θα είναι στα επόμενα 18 μήνες με 2 χρόνια, γιατί τόσο χρειάζεται να γίνει μια νέα κατασκευή. Αυτές είναι τις τάξεις τουλάχιστον των 500 εκατομμύριων ευρώ. Και αυτά είναι μόνο για κατασκευή ξενοδοχείων, για τα μεγάλα έργα. Προφανώς έχουμε, η δραστηριότητά μας εκτείνεται στο corporate, τουλάχιστον που έχω την ευθύνη εγώ, σε πάρα πολλές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες και μεγάλες, οι οποίες, γιατί είναι εντυπωσιακό πόσες μεγάλες επιχειρήσεις έχει στην Κρήτη, οι οποίες δραστηριοποιούνται εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος και εξάγουν. Άρα έχουμε και εκεί πέρα αρκετά μεγάλη δραστηριότητα, και φυσικά οι συνάδελφοί μου στη Λιανική Τραπεζική, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στην Τραπεζική Ιδιωτών. Άρα έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα, και ξέρετε, να σας πω το εξής. Κοίταζα κάποια νούμερα, ζήτησα στους συναδέλφους να μου δώσουν κάποια νούμερα, και είδα τουλάχιστον στο corporate πόσα είναι περίπου τα υπόλοιπα δανείων τα οποία έχουμε σήμερα στην Κρήτη, και χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει έτσι, είναι περίπου το 7% όλων των χρηματοδοτήσεων που έχουμε συνολικά στην Ελλάδα. Η συνεισφορά της Κρήτης στο καθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας είναι γύρω στο 5,5%. Οπότε, κάπως αυτόματα θα έλεγα ότι οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε στην Κρήτη συνολικά από τις μικρές επιχειρήσεις μας, τα μεγάλα έργα, είναι αναλογικά με τη συνεισφορά του καθάριστου εθνικού προϊόντος στη χώρα, κατά τι παραπάνω. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επόμενο διάστημα, για τους λόγους που σωστά είπατε, θα τρέξουν περισσότερο επενδύσεις στην Κρήτη, ίσως σε σχέση με κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, μάλλον αυτό θα αυξηθεί κατά αναλογία. Μιας και το θίξατε, για να έρθουμε λίγο στο οικονομικό μοντέλο του νησιού. Έχουμε δύο πυλώνες ετεροβαρείς τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός πάει, να το πω λαϊκά, σφαίρα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Όμως είναι οι δύο βασικοί πυλώνες του νησιού. Εκτός από αυτούς, γιατί θα ήταν εύκολο να μου απαντήσετε, τουρισμό, πρωτογενή τομέα, ποιους άλλους τομείς εσείς εκτιμάτε ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι έχουν δυνατότητες ανάπτυξης το επόμενο διάστημα? Θα έλεγα πρώτον, και εντάξει, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι καθόλου κακό ότι αυτοί οι δύο τομείς είναι οι πιο δυνατοί τομείς της Κρήτης, και μακάρι και η χώρα σε άλλες περιοχές να έχει αναπτύξει σε τόσο ικανοποιητικό βαθμό
αυτούς τους δύο τομείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, να το δούμε και, να το δούμε και πρακτικά, που έχει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προφανώς τον τουρισμό δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, προφανώς στο πρωτογενή τομέα, γιατί έχει και μια εφορή, και μια εφορή υγιή, αλλά έχει και πάρα πολύ καλό κλίμα για να υπάρξει πρωτογενής τομέας. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο σίγουρα έχει δυνατότητες είναι πολύ καλά τοποθετημένη γεωγραφικά, άρα είναι ένα κέντρο το οποίο μπορεί να λειτουργήσουν όλες τις μορφές logistics, είτε αυτό είναι να είναι κόμβος ενέργειας, είτε να είναι κόμβος πληροφοριών μέσω καλωδίων και data centers, είτε να είναι κόμβος μέσω λιμανιών και logistics, έτσι ώστε προϊόντα από την Ανατολή να πηγαίνουν προς την Κεντρική Ευρώπη κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, με δεδομένη την Κρήτη στους δύο τομείς, θα έλεγα ότι... Ακούγομαι? Ναι, ακούγεστε. Ναι. Θα έλεγα ότι ένα άλλο κομμάτι είναι όλο αυτό το κομμάτι των logistics, να πάω στο τελευταίο κομμάτι, ενεργειακά, είτε σε θέματα πάλι όπως ανέφερα data centers, είτε παραδοσιακά logistics. Και σίγουρα το κομμάτι του τουρισμού νομίζω θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο διασταλτικά, δηλαδή θα πρέπει πέρα από το τυπικό ξενοδοχειακό τουρισμό με πεντάστερα, τετράστερα ξενοδοχεία beachfront, σίγουρα θα πρέπει να δούμε λιγάκι τον ιατρικό τουρισμό, γιατί η Κρήτη, δόξα ο Θεός, έχει και καλά δημόσια, αλλά δημιουργεί και κάποια ιδιωτικά νοσοκομεία. Νομίζω εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το κομμάτι των κατασκευών και το κομμάτι της δεύτερης κατοικίας, γιατί ειδικά μετά και τα δύο αεροδρόμια είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να φτάσει στην Κρήτη, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Κοιτάξτε το παράδειγμα της Κύπρου. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και ανεβαίνει συγνεχόμενα ο πληθυσμός της Κύπρου από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει το δεύτερο και κάποιοι το πρώτο σπίτι εκεί πέρα. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Χρειάζεται προφανώς ένα καλό φορολογικό καθεστώς, χρειάζεται να έχεις σχολεία και χρειάζεται να έχεις ασφάλεια και ένα ωραίο περιβάλλον να ζεις. Το ωραίο περιβάλλον να ζεις και την ασφάλεια νομίζω στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη την έχουμε. Χρειάζεται λοιπόν σχολεία για να πάνε τα παιδιά σου, άρα πρέπει να δούμε αν θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν ιδιωτικά international σχολεία και στην Κρήτη. Τώρα το θέμα φορολογικό είναι κεντρική κυβέρνηση, έχει να κάνει, δεν μπορεί η Κρήτη να εξαιρεθεί, να έχει ειδικό καθεστώς, αλλά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε. Τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι της τεχνολογίας, γιατί η τεχνολογία δεν κοιτάει σύνορα. Τεχνολογία μπορείς να παράγεις είτε στην Αμερική, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Εστονία, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, είτε στη Βόρεια Ελλάδα. Και επειδή η Κρήτη έχει μια πολύ μεγάλη πανεπιστημιακή κοινότητα και πάντα πρωτοπορούσε και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας, και επειδή υπάρχει μια σύγχρονη τάση οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη τεχνολογία να μην είναι πια σταθερά σε μια περιοχή, αλλά να μετακινούνται, οι περίφημοι νομάδες που λέμε, τι πιο ωραίο μέρος από το κάποιος να μπορεί να κάνει τη δουλειά του από ένα μέρος σαν την Κρήτη. Άρα νομίζω πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Θέλει βέβαια πολλή οργάνωση, χρειάζονται κίνητρα, πρέπει να δημιουργηθεί προορισμός για αυτά τα θέματα, και ξέρετε δεν είναι εύκολο η διαχείριση των προορισμών. Θέλει πάρα πολύ συστηματική δουλειά και μακροχρόνια, αλλά νομίζω πρέπει να μπουν αυτά στην ατζέντα δικής της Κρήτης για να μεγαλώσει και άλλο η οικονομία της. Ξέρετε, έχετε δίκιο, ιδίως για το φαινόμενο των ψηφιακών ομάδων, αλλά η χώρα, και εκεί πρέπει νομίζω και εσείς τα τραπεζικά ιδρύματα να πιέσετε τους φορείς, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, η χώρα δεν υποφέρει στο, να το πω έτσι, το download των data για streaming, αλλά στο upload, δηλαδή στο πώς εξάγει τα δεδομένα. Εκεί, αν ακούσετε νέους ανθρώπους που έρχονται στην Κρήτη από διάφορα μέρη του κόσμου, σου λέει
Το να κατεβάσω εδώ δεδομένα, εντάξει. Το να στείλω, να τα επεξεργαστώ και να τα στείλω, οι ταχύτητές σας, ας λέτε εσείς, είναι γύρευε τη δουλειά σου. Και δεν έρχονται. Ναι, εντάξει, σίγουρα πρέπει, είναι απόλυτο δείξω αυτό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις. Γίνονται επενδύσεις. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι εμείς, για παράδειγμα, βλέπουμε τη ζήτηση υπάρχει, γιατί προφανώς το αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να πιέζουμε τους παρόχους ή τον ιδιωτικό τομέα να κάνει επενδύσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό που φυσικά μπορούμε να κάνουμε είναι, εφόσον υπάρχει η ζήτηση για συγκεκριμένες επενδύσεις και υποθέτως ότι υπάρχει η ζήτηση για όλων των ειδών επενδύσεων, βλέποντας και εμείς τι θεωρούμε ότι είναι πιο καλό για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και τι είναι και πιο ασφαλές ταυτόχρονα για την τράπεζα, να διοχετεύουμε τα χρήματα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορούμε προφανώς να επιβάλλουμε σε κάποιον να κάνει επενδύσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι στα θέματα ψηφιακής εξέλιξης της χώρας, ότι βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις και σε καινούργια δίκτυα 5G και σε καλώδια για μεταφορά data και φυσικά στο fiber του the home, όπου οι επενδύσεις που γίνονται εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα δεν είναι το αντικείμενό μου, για να είμαι ειλικρινής, για να πω πόσο πίσω ή πόσο καλά είμαστε σε σχέση με το top benchmarking μιας ευρωπαϊκής χώρας σε αυτό το κομμάτι, αλλά βλέπω ότι σε σχέση τουλάχιστον με τα προηγούμενα χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος, γιατί επιτέλους έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας και στον ορίζοντά μας αρκετές επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι και στο κομμάτι της ψηφιακής εξέλιξης, τις οποίες δεν είχαμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να χρηματοδοτήσουμε το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, στο χρόνο που μας απομένει σε αυτό το ειδικό ένθετο του 1984, θέλω να σας ρωτήσω για το τι γίνεται με τις επενδύσεις μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε σχέση με το ρόλο των τραπεζών, διότι το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και βλέπουν το φως δημοσιότητας κάποια στοιχεία και δεδομένα. Θα σας το πω, κύριε Βασιλείου, γιατί η Κρήτη είναι, καλά το είπατε, ένας χώρος με πολλές μικρομεσαίες, μεσαίες και μεγάλες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, αλλά ο μόνιμος καμβάς ερωτημάτων, ιδίως των μεσαίων και μικρομεσαίων, είναι ότι τα χρήματα τελικά, και δεν είναι ευθύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ο τρόπος κατανομής, πρέπει να το πω αυτό, δεν πάνε προς τα κάτω. Μένουν σε 100-110 μεγάλους ομίλους. Εδώ τι έχετε να μας πείτε? Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα διαφωνήσω πλήρως και θα γίνω σαφής, και επειδή γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας, ξέρετε, νομίζω ότι με χαρακτηρίζει, αν μη τι άλλο, κάποια ειλικρίνη, και μου αρέσει πάντα να μιλάω με νούμερα και όχι θεωρητικά. Νομίζω γίνεται σίγουρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα που πάνε οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, τουλάχιστον οι πόροι οι οποίοι είναι οι διανοιακοί πόροι. Γιατί όπως γνωρίζετε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι γύρω στα 30 δις. Από αυτά τα 30 δις, τα 11 δισεκατομμύρια είναι δανειακοί πόροι, οι οποίοι με συγχρηματοδότηση από τις τράπεζες διαχειρίζονται μέσω των τραπεζών. Τα υπόλοιπα είναι μέσω grants. Άρα τα grants, οι τράπεζες δεν έχουν κανένα τρόπο διαχείρισης αυτών των grants, και σωστά δεν έχουν. Η κατανόησή μου όμως, όταν είχα δει όλο το σχέδιο των grants, είναι ότι αφορά πάρα πολλούς τομείς οικονομίας. Θέλω να είμαστε δίκαιοι με κάποια πράγματα και να μην γκρινιάζουμε συνέχεια. Δεν λέω για εσάς, για εμάς λέω. Αφορά πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας και αφορά πάρα πολλές μικρές δράσεις. Όπως για παράδειγμα το εξοικονομώ κατοίκων. Λέω ένα παράδειγμα, όπως η ψηφιακή αναβάθμιση των σπιτιών. Υπάρχουν grants για να περάσουμε οπτική να στα σπίτια μας. Αυτό λοιπόν πρώτο κύριο αφορά πάρα πολλούς μικρούς που ωφελούμαστε σαν ιδιώτες, και προφανώς οι εταιρείες οι οποίοι είναι υπάροχοι, η Κοσμοτέ, η Vodafone, η Nova, δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούν μια τεράστια κατασκευαστική εταιρεία για να περάσει την οπτική ίνα μέσα στο σπίτι μας. Μικρές εργολαβικές εταιρείες το κάνουν. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν είναι γεγονός, και αυτό πάλι με νούμερα φαίνεται, είναι ότι κυρίως απευθύνεται σε πιο μεγάλα έργα και σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Θα σας πω ένα νούμερο που είναι γεγονός. Εμείς, για παράδειγμα, που είμαστε η τράπεζα
πάλι χωρίς να κομπάζουμε, αλλά έχουν προχωρήσει περισσότερο από όλες τις άλλες τράπεζες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη διαχειριζόμαστε την 7η δόση και μέχρι τέλειο Οκτωβρίου θα ζητήσουμε την 8η δόση. Άρα θα έχουμε υποδιαχείριση μόνο και μόνο χρήματα τα δανειακά του Ταμείου Ανάκαμψης γύρω στα 2,2 δις. Αυτό αφορά ένα σύνολο 100 περίπου επενδύσεων, οι οποίες κατά μέσο όρο είναι και με επενδύσεις από 10 εκατομμύρια, είναι και επενδύσεις οι οποίες είναι 300 εκατομμύρια. Και μάλιστα αρκετές από αυτές είναι στην Κρήτη. Δεν μου επιτρέπεται, όπως καταλαβαίνει για λόγους επιστημικότητας, να αναφέρω ονόματα, αλλά έχουμε εντάξει πάρα πολλές επενδύσεις, αρκετές επενδύσεις στην Κρήτη, οι οποίες είναι, ξαναλέω, τις τάξεις από 8 μέχρι και 30 εκατομμύρια, κυρίως στο κοινωνιακό κλάδο. Άρα ισχύει ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης κυρίως απευθύνεται σε πιο μεγάλα έργα. Όμως, πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες ξεκινάνε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που αφορούν αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα σας πω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περίφημο ΤΕΠΗΧ 3. Το ΤΕΠΗΧ 3 τώρα τελείωσε ο διαγωνισμός στα μέσα Μαΐου, τα οποία αφορά δύο κονδύλια. Το ένα ήταν 450 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα σε χρηματοδοτούμενα δάνεια, που παρεμπιπτόντως, για να φύγει λίγο και αυτός ο μύθος από τη μέση, γιατί λέμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ προνομιακά τα επιτόκια. Στο Ταμείο Ανάκαμψης τι είναι τα επιτόκια? Είναι ότι η τράπεζα έχει το δικό της εμπορικό επιτόκιο και το 50% που είναι χρηματοδοτούμενο το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σταθερό επιτόκιο 1%. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι στο ΤΕΠΗΧ 3 που αφορά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι πιο ευνοϊκό. Οι τράπεζες έχουν το δικό τους τραπεζικό επιτόκιο και το χρηματοδοτούμενο κομμάτι, που επίσης είναι 50% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι 0% το επιτόκιο. Αυτό ήταν 450 εκατομμύρια, το οποίο διέθεσαν όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνω ακόμα και τις συντηρητικές τράπεζες, όπως η Χανίων, όπως η Καρδίτσας, και η πλειονότητα έχει ήδη δοθεί σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να δώσει και σε μεγάλη, δεν έχει και νόημα. Γιατί το ανώτο ποσό μπορεί να δώσει είναι μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι το περίφημο εγκυοδοτούμενο, που ουσιαστικά δίνει όλα τα χρήματα η τράπεζα, αλλά εγγυάται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο να πάσει και σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τόσο ισχυρό ισολογισμό ανεξαρτήτως μεγέθους, το οποίο είναι 1,7 δισεκατομμύρια. Αφορά αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η Eurobank, για παράδειγμα, έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσό με κάποια κριτήρια για να διαθέσει μέσα στους επόμενους 18 μήνες, το οποίο η Eurobank μόνο 440 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, όπως λέει και η λέξη του, και σταματάω με αυτό για να μην σας κουράζω, είναι το ΤΕΠΗΧ 3, που σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί το ΤΕΠΗΧ 2 και το ΤΕΠΗΧ 1, τα οποία ήταν αντιστοίχου μεγέθους. Άρα λοιπόν υπάρχουν προγράμματα, και ειλικρινά σας το λέω, υπάρχουν προγράμματα για όλους με πάρα πολύ προνομιακούς όρους, και υπάρχουν προγράμματα που πολύ σωστά στοχεύουν σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικά μεγέθη της οικονομίας, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Διαφορετικά είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να χτιστεί ένας δρόμος, για παράδειγμα, που θέλει 6 χρόνια να χτιστεί και θέλει άλλα 20 να αποπληρωθεί, και πολύ διαφορετικές ανάγκες. Έχει μια μικρή μεσαία επιχειρήση η οποία χρειάζεται ένα κεφάλαιο κίνηση, χρειάζεται μια μικρή επένδυση ή αγορά εξοπλισμού, που χρειάζεται να επενδύσει και να πάρει τον εξοπλισμό της σε 9 μήνες και να αρχίσει να παράγει. Γι' αυτό είναι και διαφορετικά σχεδιασμένα προγράμματα. Εγώ λοιπόν δεν συμφωνώ ότι και ο σχεδιασμός από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και η διάχυση των πόρων από τις τράπεζες πηγαίνουν μόνο στους μεγάλους, πηγαίνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος της οικονομίας. Θέλω να κλείσουμε με την πορεία, γιατί βγαίνουμε και εκτός χρόνου, των επιτοκίων. Οι πρόσφατες μειώσεις λοιπόν, και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον γιατί απευθύνεστε στον επιχειρηματικό κόσμο, πώς επηρεάζουν και τις υφιστάμενες αλλά κατά κύριο λόγο τις μελλοντικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία? Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι μια καλή στιγμή για επιχειρήσεις, και μικρομεσαίες και μεσαίες και μεγάλες, να δανειστούν κεφάλαια και να προχωρήσουν με νέες επενδύσεις, ή αν λόγω αυτής της παγκόσμιας γεωπολιτικής γεωοικονομικής αβεβαιότητας, ενώ φαίνεται να έχουμε μείωση, μην δούμε μια εκρηκτική αύξησή τους. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα
δεν είναι ποτέ εύκολο να προβλέψεις ακριβώς πώς θα κινηθούν τα επιτόκια. Όμως, αν έπρεπε να κάνουμε μία πρόβληψη όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πράγματα και ακολουθώντας και τις καμπύλες επιτοκίων, δηλαδή ο καλύτερος κριτής θα έλεγα ότι είναι η αγορά. Τι σημαίνει η αγορά? Είναι όλη στη διατραπεζική αγορά πώς δανείζει η μία την άλλη τράπεζα σε μακροχρόνια βάση. Άρα λοιπόν είναι όλοι οι παίκτες, να πούμε, της αγοράς τι προβλέπουν θα γίνουν τα επιτόκια. Η πρόβληση λοιπόν όλων των παικτών της αγοράς, η οποία συνάδει παρεπιπτόντως και με τις ενδείξεις που έχουν δώσει οι κεντρικές τράπεζες, τις συζητήσεις που κάνουν, είναι ότι τα επιτόκια θα πέσουν περαιτέρω και η πρόβληψη η δικιά μας είναι ότι θα δούμε μία με δύο μειώσεις κατά 0,25% και στην Ευρώπη και στην Αμερική μέσα στο 2024 μέχρι το 2024, άρα από 0,25% μέχρι 0,50% περαιτέρω μείωση μέσα στο 2024. Και η βασική πρόβληψη είναι θα δούμε τουλάχιστον άλλες 2 με 3 μειώσεις μέσα στο 2025. Άρα θα έλεγα ότι σε ορίζοντα 12 μηνών από τώρα θεωρούμε ότι θα δούμε τουλάχιστον 4 μειώσεις, άρα 1% λιγότερα. Θα γίνει, πολύ θα το θέσετε γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Αν έχουμε κάποια παγκόσμια γεωπολιτική κρίση και αρχίσει για κάποιο λόγο να ανεβαίνει το κόστος ενέργειας, ο κόστος προϊόντων και αρχίζει να ανεβαίνει πάλι ο πληθωρισμός, νομίζω ότι ίσως θα δούμε λίγο λιγότερες μειώσεις, αλλά δεν νομίζω θα πάμε σε καμία λογική αύξηση των επιτοκίων. Άρα εμάς το βασικό μας σενάριο είναι ότι θα δούμε μείωση των επιτοκίων μέσα στους επόμενους 12 μήνες γύρω στο 1% συνολικά. Αυτό για τους ενελήπτες δεν θα πούμε κάτι πολύ έξυπνο. Είναι πολύ θετικό γιατί σημαίνει ότι μειώνει το κόστος του χρήματος. Τώρα, αν είναι κάποια στιγμή, αν είναι καλή στιγμή κάποιος να δανειστεί χρήματα, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ποτέ δεν θα ενθαρρύνουμε μια επιχείρηση και ένα επιχειρηματία ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς το αντικείμενό του, αν είναι καλή στιγμή για να πάρει επιπλέον ρίσκο, να αναπτύξει τις δουλειές του και να αναπτυχθεί. Εγώ έχω δει διαχρονικά, κάνω 26 χρόνια αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει καλή και κακή στιγμή. Πάντα υπάρχουν καλές στιγμές και κακές στιγμές. Έχω δει επιχειρηματίες σε κακές στιγμές, όπως εννοούμε όλοι οι κακές στιγμές, να αναπτύσσονται πάρα πολύ. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Όλη αυτή η γεωπολιτική κρίση, για παράδειγμα, για την ναυτιλία την έχει ευνοήσει τρομακτικά. Άρα λοιπόν, αν είσαι στον χώρο της ναυτιλίας, μάλλον είναι καλή στιγμή να επενδύσεις. Αν σταματήσει η γεωπολιτική κρίση, μάλλον οι φίλοι μας στην ναυτιλία θα στενοχωρηθούν. Ξεβγάζω πάλι στην άκρη το ανθρωπιστικό κομμάτι. Έχω δει ότι καλές επιχειρήσεις με πολύ σοβαρό και στιβαρό management, με πλάνο, στρατηγική και προσήλωση σε αυτό που κάνουν, έχοντας τα αγωνιστικά πλεονέκτημα, πάντα είναι καλές στιγμές να επενδύσουν, γιατί πάντα μπορούν να αναπτυχθούν και ένα του ανταγωνισμού. Άρα σε αυτές τις επιχειρήσεις λοιπόν λέμε ότι είναι χρυσή η περίοδος να επενδύσουν από πλευράς κόστους κεφαλαίων. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα, και αυτό το λέω πραγματικά ειλικρινά, στην Ευρώπη, που να μπορεί σήμερα, είτε είσαι μικρή επιχείρηση όπως είπαμε, είτε είσαι μεγάλη επιχείρηση, που να μπορείς να δανειστείς, εφόσον έχεις κάποια κριτήρια, το 50% των χρημάτων σου με 0 επιτόκιο ή με σταθερό επιτόκιο για 12 χρόνια 1%. Με δεδομένο ότι πέφτουν και τα επιτόκια, τα κειμενόμενα, και νομίζω ότι και οι τράπεζες, και αυτό μπορώ να σου το αποδείξω με στοιχεία, έχει πέσει αρκετά το κόστος δανεισμού, το περιθώριο κέρδος που λέμε. Σήμερα μια μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, αν κάνει μια επένδυση 12 χρόνων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για παράδειγμα, έχει 1% από τη μία πλευρά. Και ας πούμε ότι τα επιτόκια θα είναι στο 2,5% και 1,5% με 2% να δίνουν οι τράπεζες, 4 με 4,5% και 1%, 5,5% δια 2, αυτό μας κάνει 2,75% σταθερό για 12 χρόνια. Άρα η απάντηση είναι ξεκάθαρα ότι κάποιος που πιστεύει στις δυνάμεις του, έχει επιχειρηματικό πλάνο και έχει αγορές να πουλήσει τα προϊόντα του, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τρομακτικά θετική συγκύρια για να πάρει δανειακά κεφάλαια και να αναπτύξει την επιχείρησή του. Αυτό είναι για μένα σαφές το μήνυμα. Μάλιστα.
Κώστας Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία στο ειδικό ένθετο του 1984. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Βασιλείου. Καλημέρα, χάρηκα πάρα πολύ που πάλι βρεθήκαμε τηλεφωνικά. Τις επόμενες μέρες θα είμαι στην Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι θα πούμε και από κοντά. Είναι πάντα χαρά να τα λέμε μαζί και φυσικά μεγάλη μου χαρά να μας ακούνε και οι ακροατές μας και οι πελάτες μας στην Κρήτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.